συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα αποκαλυπτική για πολλά ζητήματα. Εν πρώτης έγινε μεγάλη φασαρία για το θέμα της τροπολογίας, η οποία σχετίζεται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Τι λέει η τροπολογία? Διότι εδώ, από τους θαυμαστές του Χίτλερ, τους φασίστες και τους Ναζί, και αυτό το λέω διότι αποδείχθηκε από τα ντοκουμέντα της Εφημερίδας των Συντακτών ότι είναι θαυμαστές του Χίτλερ, λένε ναι, είμαστε φασίστες, είμαστε Ναζί, μεταχειρίζονται μεταξύ τους τσιτάτα του Γκέμπελς και κάνουν και αστεϊσμούς. Πλέον από αυτούς δεν περιμέναμε να ακούσουμε τίποτα άλλο. Όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, από κοράκου στόμα τι θα ακούσεις, κρά. Από τους φασίστες και τους νεοναζί αυτά περιμέναμε. Εγώ περιμένω ακόμα όμως να ακούσω τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι για τα θέματα κυβερνητικής συνοχής θα μιλήσω μετά. Αλλά τη θέση σας θέλουμε να ακούσουμε. Να μας πείτε τι λέτε επί της ουσίας της τροπολογίας. Και γι' αυτό δεν μας έχετε μιλήσει ακόμα. Το Πασόκ είπε, εμείς συμφωνούμε με την τροπολογία, αλλά δεν θα την ψηφίσουμε, διότι προτάσουμε θέματα άλλα. Να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κυβέρνηση. Έτσι το αντιλαμβάνονται. Το ποτάμι έκανε τη δική του τοποθέτηση. Είπε, εμείς συμφωνούμε με την τροπολογία, περιμένουμε την πορεία της συζήτησης για τα περαιτέρω. Εσείς τι μας λέτε, συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε? Εσείς οι φανατικοί ημένουμε Ευρώπη, μπορείτε να μας πείτε τι λέτε για την ουσία αυτής της διάταξης? Εσείς οι οποίοι είχατε νομοθετήσει το ίδιο ακριβώς πράγμα, το ίδιο ακριβώς πράγμα για τις ποινικές υποθέσεις και για τις υποθέσεις των διοικητικών δικαστηρίων, θα μας πείτε τι λέτε? Ή εσείς θα μείνετε εκτός συζήτησης? Να μας λέτε λοιπόν καθαρές κουβέντες εδώ και να μην μένετε σε διαδικαστικά ζητήματα ή σε πολιτικά τα οποία εσείς θέτετε το πρώτον. Το δεύτερο θέλω να σας πω. Αν θέλετε παρακαλώ, σταματήστε, γιατί παρακαλώ, γίνεστε και καταγελάστοι με αυτά που λέτε. Παρακαλώ, ναι. Προσέξτε, διακόβετε, λοιπόν, διακόβετε, προσέξτε λοιπόν να δείτε τι σοβαρό κόμμα είσαστε και όσοι λένε τα ίδια πράγματα με εσάς. Προ 2,5 ετών είχαμε μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Συμφωνούσαν τα κόμματα που την αποτελούσαν στα νομοσχέδια που έφερνε πάντα? Όχι βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, επειδή είναι υπεύθυνο κόμμα και λέμε με παρησία τη γνώμη μας και τη λέγαμε και τότε, όταν είχε φέρει ο κύριος Ζουμπακιώτης ένα νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά, εμείς το ψηφίσαμε. Δεν κάναμε τα καραγκιόζηλικια που λέτε σήμερα. Το παρακάνω, είναι υπεύθυνη στάση, κύριε Παναγιωτόπουλε, η στάση του κόμματός σας να λέτε αυτά τα πράγματα, ότι συμφωνούμε αλλά δεν ψηφίζουμε. Τι είσαστε, πολύ, πολιτικά σχιζοφρενείς, και το λέμε σε όλους. Δηλαδή, συμφωνούμε με αυτά που λέει η κυβέρνηση, αλλά δεν τα ψηφίζουμε γιατί θέλουμε να δημιουργηθεί πολιτικό θέμα. Σταματήστε λοιπόν να φωνάζετε, γιατί δείχνει παρακαλώ, πόσο άδικο έχετε. Λέμε λοιπόν, εμείς τότε σας υπενθυμίζω ότι τα ψηφίσαμε αυτά που συμφωνούσαμε. Εσείς που κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ για ανεύθυνη στάση, για τυφλό, για τυφλή αντιπολίτευση και ούτω, καθεξής. Παρακαλώ, ησυχία, σας λέμε παρακαλώ, λοιπόν ότι εμείς λοιπόν, είδατε που η αλήθεια σας εκνευρίζει και δείχνουμε τη διαφορά μας, ότι όπου εμείς συμφωνούμε με κάτι σωστό, το έχουμε αποδείξει όταν είμαστε αντιπολίτευση ότι το υπερψηφίζουμε. Εσείς λοιπόν ερχόσαστε σήμερα και συσκοτίζετε την κατάσταση και λέτε, αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, αυτό δεν το εξετάζουμε, άλλα θέματα προτάσουμε. Και αυτό το κάνει και το Πασό, κύριε Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, θέλω να σας πω, μία φορά φτάνει για να δείχνει
Αν δεν συμφωνούσαμε σε άλλα θέματα, κύριε Παπαθεοδόρου, λέγαμε δεν συμφωνούσαμε. Δεν ήρθαμε από το βήμα της Βουλής να πούμε συμφωνούμε αλλά καταψηφίσουμε. Αυτό είναι ανεύθυνη κοινοβουλευτική στάση και αυτός είναι πολιτικός διπολισμός. Για να σας το πω διαφορετικά. Σας λέμε λοιπόν τώρα, να δούμε την ουσία της διάταξης. Αυτά που έχετε ψηφίσει εσείς για τα θέματα που άπτονται των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και των διοικητικών δικαστηρίων, τα φέρνει η κυβέρνηση σήμερα και για τις αστικές υποθέσεις, ιδιαίτερα της εκουσίας δικαιοδοσίας. Λέμε λοιπόν, τι λέμε λοιπόν κύριε Τζαβάρα, και λάβετε υπόψη σας και τα δημοσιονομικά της χώρας. Γι' αυτό δεν επεκτείνεται σε θέματα αποζημιώσεων αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Σας λέμε, λοιπόν, σταματάτε επιτέλους κύριε Πρόεδρε. Θα σταματήσετε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Αν εκνευρίζονται οι κύριοι συνάδελφοι, το καταλαβαίνω. Διότι είναι παντελώς ανακολούθοι με τη στάση τους. Παρακαλώ πολύ. Ελάτε κύριε Τζαβάρα. Λοιπόν, σας καταλαβαίνω. Εμείς λοιπόν αυτά που είχατε ψηφίσει εσείς για τα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, για τις ποινικές και διοικητικές δίκες, το φέρνουμε και για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και τι λέμε, έχουν βάση αυτές οι γελιότητες, γιατί δεν μπορώ να τις χαρακτήσω και αλλιώς, που ακούστηκαν από τους φασίστες εδώ, από του βήματος της Βουλής, ότι με αυτό τον τρόπο επιβάλλουμε την αναγνώριση τουρκικών σωματείων. Αυτό λέει η διάταξη, κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνομαι σε εσάς που είσαστε και νομικοί. Η διάταξη εγκαθιδρύει δικαίωμα σε αυτόν που έχει πετύχει θετική απόφαση από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επανεξεταστεί η υπόθεσή του από τα ελληνικά δικαστήρια, τα οποία, προσέξτε, κυρίαρχα θα αποφασίσουν και δεν υποχρεούνται με βάση τη διάταξη να εναρμονίσουν την απόφασή τους με αυτή του δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου. Επομένως, εδώ εγκαθιδρύεται ένα δικαίωμα επανεξετάσεως χωρίς τίποτα περισσότερο. Τα δικαστηρία κυρίαρχα, τα ελληνικά δικαστηρία θα αποφασίσουν, έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμά μας και οι νόμοι. Επομένως, όλες αυτές οι γελιότητες που ακούστηκαν από του βήματος της Βουλής και όλες αυτές οι ερμηνείες, το μόνο που κάνουν, εκτός από το να γίνονται κάποιοι καταγέλαστοι, είναι να προσφέρουν κακές υπηρεσίες στον τόπο και στην πατρίδα, κύριε συνάδελφε. Και να σας πω γιατί. Γιατί ανοίγετε εσείς θέματα εκεί που δεν υπάρχουν στη διάταξη. Λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε, μην διακόπτε, η διάταξη παρακαλώ, είναι σαφής. Παρακαλώ, κύριε Αθανασίου. Είναι σαφής. Γι' αυτό και οι νεοναζί από του βήματος αυτού της Βουλής έλεγαν αυτά που έλεγαν πριν από μία ώρα. Τα ακούσατε. Σε αυτό το παραλήρημα, το φασιστικό παραλήρημα, ποιος απαντάει κύριε συνάδελφοι? Απαντάει η κυβέρνηση, η οποία λέει προς όλους, κοιτάξτε εδώ, να συνεννοηθούμε. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει και κάποιες άλλες αποφάσεις. Να σας θυμίσω την υπόθεση Λοϊζίδου, τις οποίες αποφάσεις η χώρα τις κάνει σημαία. Και λέμε πάλι σε εσάς τους πολλοί Ευρωπαίους, αυτές τις αποφάσεις που κατά συνθήκη, λέω εγώ, μπορεί να μην βολεύουν την Ελλάδα, αυτές τι θα κάνουμε εμείς? Θα συμπεριφερθούμε όπως η Χούντα το 68 που απευλήθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης? Διακόπτετε παρακαλώ κύριε Κουμουτσάκο, λοιπόν, σας παρακαλώ. Λέμε λοιπόν κύριε Κουμουτσάκο που ήρθατε εδώ για να πείτε σήμερα για τα Σκόπια ενώ συζητάμε άλλα θέματα. Λέμε λοιπόν ότι η χώρα θα πρέπει πρώτον να είναι συνεπής στις διεθνείς υποχρεώσεις της, να σέβεται αφού έχει αποφασίσει να συμμετέχει σε αυτά τα διεθνή όργανα τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και να δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες επανάκρισης της υπόθεσης τους όταν έχουν πετύχει θετική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πού είναι όλη αυτή η νομοσιολογία περί σωματείων της Θράκης, τουρκικών σωματείων κτλ? Πού είναι?
Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Εντάξει, κύριε Βορύδη. Επιτέλους θα σεβαστείτε τον ομιλητή. Λοιπόν. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Βορύδη, θα έρθω σε εσάς μετά, μην ανησυχείτε. Κύριε Υπουργέ, διότι εσείς βγάλατε λόγο κύριε εδώ. Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα, μην αναφέρεστε προσωπικά. Ναι. Κάντε την κριτική σας, αναπτύξτε τις απόψεις σας. Εσείς ήρθατε από του βήματος της Βουλής να μας πείτε πόσο κακό και βλαπτικό είναι για την κοινωνία να επικρατήσουν ανθρώπινες συνθήκες στις φυλακές και πόσο κακό πράγμα είναι η αποσυμφόρηση, όταν εσείς διεκδικούσατε την απόλυση των πραξικοπηματιών επί έτη και έτη στη νεότητά σας. Αλλά αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους. Α, δεν έχουν σχέση. Εκείνοι να βγαίνουν, κάποιοι άλλοι να μένουν στη φυλακή. Ναι, ναι. Το καταλάβαμε. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι ενημερώθηκα από τον εκπρόσωπο της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κύριο Περάκη, τον πρέσβη τον κύριο Περάκη, ότι αναβλήθηκε σήμερα η συζήτηση, γι' αυτό ακριβώς είχαμε επισπεύσει με αυτή την τροπολογία, ενώπιον του Συμβουλίου των Μονίμων Αντιπροσώπων. Και μας δίνεται εκείνο το χρονικό περιθώριο και στα κόμματα της συγκυβέρνησης, αλλά και στα άλλα κόμματα, να ενημερωθούν καλύτερα. Ελπίζω να κερδίσετε κι εσείς από αυτό το χρόνο, να ενημερωθούν για το τι ακριβώς και λέει και τι επιδιώκει η συγκεκριμένη διάταξη. Και σας επαναλαμβάνω, μην προσφέρετε κακές υπηρεσίες στη χώρα, ανοίγοντας θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εγώ λοιπόν, ανταποκρινόμενος και στην έκκληση που έκανε ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο εισηγητής των ΑΝΕΛ, θέλω να πω ότι θα δοθεί αυτός ο χρόνος, αυτό το χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας 10 ημερών, εμείς θα αποσύρουμε τα δύο αυτά άρθρα. Και θα έρθουν άμεσα σε ψηφοφορία στο επόμενο νομοσχέδιο. Προσέξτε, αυτά τα λέω διότι σήμερα έγινε αυτή η αναβολή της υπόθεσης συζήτησης στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων. Εάν δεν υπήρχε, θα προχωρούσαμε κανονικά. Και όποιος θέλει, ας αναλαμβάνει τις ευθύνες του εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Αυτό... για τα πρακτικά. Και σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, για τέτοια θέματα πάρα πολύ σοβαρά, ή να λέτε καθαρά τη γνώμη σας και τις απόψεις σας, ή να μην κρυβόσαστε πίσω από θέματα διαδικασίας. Θέλω δε να σας πω ότι θέλω λοιπόν να σας πω. Παρακαλώ. Μη διακόπτετε, κύριε Γιουλέκα, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, συνεχίστε. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε πει από το βήματος της Βουλής ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν νομοσχέδια με τα οποία δεν θα συμφωνούν τα δύο κόμματα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση. Ή δεν θα συμφωνούν όλοι οι βουλευτές. Τις επόμενες μέρες έρχεται προς συζήτηση η ταυτότητα φύλου, το νομοσχέδιο περί της ταυτότητας φύλου. Εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες με κάποιους βουλευτές του κόμματος το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση του δεύτερου κόμματος, τον ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα το φέρει το νομοσχέδιο και θα συζητηθεί στη Βουλή. Όπως, σας ξαναλέω και πάλι, η συγκεκριμένη διάταξη θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση. Μην ανοίγουμε όμως θέματα εκεί που δεν υπάρχουν και εκθέτουμε τη χώρα περαιτέρω για μικροκομματικούς σκοπούς. Γι' αυτό μίλησα με τέτοιο λόγο αυστηρό που δεν το συνηθίζω άλλωστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσης πολλής λόγος έχει γίνει για την παράταση των νόμων 43-22 του 2015 και 44-11 του 2016 για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσυμφόρησης των φυλακών είναι μια πρωτοτυπία της δικιάς μας κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, που να πει ότι ναι, είναι δικιά σας πρωτοβουλία. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν πάρει τέτοια μέτρα. Πού είχαν καταλήξει όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους? Στο μηδέν. Διότι εμείς παραλάβαμε καταστήματα κράτησης, τα οποία
είχαν κρατούμενους αριθμού που πλησίαζε ή κατά τη ξεπερνούσε τις 12.000 κρατούμενους. Αυτό είναι κατάστημα κράτησης, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό είναι κολαστήριο. Είναι κολαστήριο. Και αν θέλετε να ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν κάποια στιγμή, γιατί όλοι θα βγουν, είτε με το 105 του ποινικού κώδικα είτε με άλλους νόμους, αυτοί που θα βγουν από τα καταστήματα κράτησης, αυτοί οι συγκεκριμένοι γίνονται ακόμα χειρότεροι. Γιατί ούτε σοφρονισμός γίνεται στις φυλακές, ούτε κάποιο μέτρο βελτίωσης των συνθήκων κράτησης μπορεί να υπάρξει. Εμείς λοιπόν τι πετύχαμε? Πετύχαμε τον περιορισμό των κρατουμένων με βάση αυτούς τους νόμους που ψηφίσαμε και που πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία φορά που φέρνουμε νόμο για την αποσυμφόρηση, γιατί ήδη ο αριθμός των κρατουμένων είναι σε ένα αλληλογισμένο επίπεδο με την μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα. Θα έρθει σε ακόμα καλύτερες συνθήκες ο αριθμός κράτησης στις φυλακές, οπότε θα έχουμε ακόμα καλύτερα διαχειρίσιμο αριθμό κρατουμένων. Τι έχουμε πετύχει αυτή την ώρα? Για μετρήστε πόσα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας έχουν ιδρυθεί στις φυλακές, πόσα ΙΕΚ έχουν ιδρυθεί στις φυλακές, τι δραστηριότητες και τι δράσεις γίνονται στις φυλακές, πόσα έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια που πήραμε κολαστήρια στα χέρια μας και έχουν γίνει καταστήματα κράτησης με αποτέλεσμα να είναι η Ελλάδα σήμερα η πλέον καλύτερη χώρα στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών σε επιτεύγματα στο χώρο των φυλακών. Έχουμε τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα και έχουμε επενεθεί. Μην ακούτε εμένα τι λέω. Ακούστε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τον κύριο Ραϊμόντι, που είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε πει ότι η Ελλάδα επανήλθε στον δρόμο της αρετής, διότι αυτό που συνέβαινε στις φυλακές ήταν απερίγραπτο και έχει διορθωθεί. Επομένως θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η φιλολογία δεν βλέπει το βασικό, δεν βλέπει τη στόχευση. Είναι τελικώς η αντιεγκληματική πολιτική. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Και αντιεγκληματική πολιτική σε κολαστήρια δεν μπορεί να κάνει κανένας, κύριοι συνάδελφοι. Γι' αυτό αποτύχατε στο σημείο αυτό εσείς με τρόπο παταγώδη και οριστικό. Και λέτε, κύριε Βορύδη, και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση, γιατί είσαστε εγκριτός νομικός, ότι η διάταξη προβλέπει την αποφυλάκηση ισοβητών και τα λέτε αυτά τα πράγματα από το βήματος της Βουλής. Την έχετε διαβάσει, την έχετε διαβάσει τη διάταξη? Λοιπόν, μη λέτε ανακρίβειες, παρακαλώ, και μην παρακαλώ. Προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να διορθώνετε τις ανακρίβειές σας. Λοιπόν, η διάταξη είναι αυτή που λέει, σας παρακαλώ διαβάζετε τις διατάξεις όπως και για το προηγούμενο, έτσι και για το συγκεκριμένο, και να μην λέτε ανακρίβειες. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, ότι θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι είδατε αναφέρθηκα μόνο στις τροπολογίες, στις δύο κρίσιμες τροπολογίες. Θα μιλήσω αύριο, θα χρησιμοποιήσω τον χρόνο μου για το νομοσχέδιο. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Οι διατάξεις των έκτακτων αποσυφορητικών νόμων δεν εγκαθιδρύουν δικαιώματα υπέρ των κρατουμένων. Είναι έκτακτοι νόμοι που για την αποσυμφόρηση ψηφίζονται και υλοποιούνται. Δεν πρέπει λοιπόν να συγχαίουμε. Το λέω προς πάσα κατεύθυνση. Τα δικαιώματα των κρατουμένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους έκτακτους αποσυφορητικούς νόμους και να θεωρούμε ότι οι αποσυφορητικοί νόμοι εγκαθιδρύουν δικαιώματα. Το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, ένα λόγο θεωρητικό και δογματικό για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, και ένα άλλο λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας θυμίζω απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου που έκρινε ατιμόρυτο τα προηγούμενα χρόνια κρατούμενο ο οποίος απέδρασε ακριβώς γιατί οι συνθήκες στις φυλακές επί των ημερών σας ήταν απάνθρωπες. Σας προβληματίζουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων? Αυτές τις κρίσεις των Ελλήνων δικαστών τις λαμβάνετε υπόψη σας? Ερχόσαστε λοιπόν σήμερα και λέτε εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφυλακίζει κρατούμενους.
Δεν μου λέτε το άρθρο 105 του ποινικού κώδικα. Δεν αποφυλακίζει πρόωρα κρατούμενους. Αποφυλακίζει. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα μείνουν ένα ή δύο χρόνια παραπάνω στη φυλακή. Το πρόβλημα ποιο είναι και πρέπει να το καταλάβετε. Ότι στο χρόνο που θα μείνουν στη φυλακή πρέπει να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, επιβεβαίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί και οι κρατούμενοι είναι άνθρωποι, και πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά στην αντιεγκληματική πολιτική και στο σωφρονισμό. Εάν εσείς μου πείτε λοιπόν ότι όλα αυτά που μας λες, κύριε Υπουργέ, μπορεί να γίνουν με 12.000 κρατούμενους, με συνθήκες εκβαρβαρισμού στις φυλακές, με τις συνθήκες κολαστηρίων στις φυλακές, γιατί δεν τα κάνατε εσείς? Γιατί δεν τα κάνατε? Τίποτα δεν κάνατε. Γι' αυτό ακριβώς και είχαμε γίνει το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και το επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτά λοιπόν κάνετε πως δεν ξέρετε τίποτα. Για αυτά που συνέβαιναν στη χώρα τόσα χρόνια, κάνετε πως δεν ξέρετε τίποτα. Και τι πρημοδοτείτε? Πρημοδοτείτε μία λογική η οποία στο τέλος τι λέει? Να μην αφήνουμε κανέναν. Διατάξεις οι οποίες ισχύουν για 20 και 30 χρόνια πριν, εσείς τι μας λέτε? Να τους κρατάμε όλους τους φυλακοί για πάντα επειδή έχουν κάνει ένα δίκημα? Είναι σοβαρά πράγματα και σοβαρές προσεγγίσεις αυτές? Όταν σας ξαναλέω, και πάλι όλοι οι κρατούμενοι κάποια στιγμή βγαίνουν από τις φυλακές και βγαίνουν προώρως, πριν εκτίσουν το σύνολο της ποινής τους. Το άρθρο 105 του ποινικού κώδικα ισχύει 30 χρόνια και οι αποσυφορητικοί νόμοι που φέρνατε εσείς τους φέρνατε. Άλλος στο τέλος αν δεν κάνατε τίποτα, γιατί θύματα της ιδεολειψίας σας, που τι σας οδηγούσε να βάζετε τόσες πολλές εξαιρέσεις σε ένα αποσυφορητικό νόμο που και αποσυμφόρηση δεν γινόταν, και τον αποσυμφορητικό νόμο τον φέρνατε εδώ μόνο για το Θεάθηνα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αφήστε στην άκρη τους λαϊκισμούς και αφήστε στην άκρη... Μα πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας το πει! Μα πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας το πει! Αφήστε στην άκρη τους λαϊκισμούς και το εμπόριο φόβου, γιατί αυτό κάνετε, και επίσης αφήστε στην άκρη έολα έως γελία επιχειρήματα. Ακούστηκε από το Βήματος εδώ κάποιος βουλευτής να λέει ότι του είπε φίλος του αστυνομικός ότι η παραβατικότητα αυτών που απολύονται προώρως από τις φυλακές είναι αυξημένη. Δηλαδή με τέτοια επιχειρήματα, κύριοι συνάδελφοι, θα διεξαχθεί ένας σοβαρός διάλογος για ένα πολύ κρίσιμο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία δεκαετίες τώρα? Κύριε Πρόεδρε, εξάντλησα αυτά που ήθελα να πω για τις δύο τροπολογίες και αύριο θα κάνω χρήση του χρόνου μου όσον αφορά το νομοσχέδιο. Παρακαλώ όμως για το εξής. Εγώ εξαιρώ τους φασίστες και τη Χρυσή Αυγή. Με αυτούς δεν μπορείς να κάνεις διάλογο, είναι οι αρνητές του διαλόγου. Τα υπόλοιπα κόμματα όμως έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε, να διαφωνούμε, αλλά να λέμε καθαρά τις απόψεις μας και να λαμβάνουμε υπόψη μας το εθνικό συμφέρον. Πρωτίστως το τελευταίο. Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Μετά τον κύριο Υπουργό, μισό λεπτό πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή.